Άσχημο. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, το χαράτσι σε όλη την Ελλάδα που θα πληρωθεί. Μάγδα. Και να πούμε και καλημέρες. Λοιπόν, ξεκινώντας από 22 την Αθήνα. 22 Ιουνίου το χαράτσι μέσω ΔΕΗ ή αν πάμε στην εφορία, πόσα δίνουμε. 10 ευρώ, Γιώργο. 10 ευρώ, εντάξει. Το είχαν 50, το κατεβάσανε. Μάλιστα. Τώρα με τον φορολογικό νόμο. Πάμε λοιπόν. 22 Ιουνίου έρχεται το εξής χαράτσι για τα σπίτια. Μάγδα. Ξεκινάμε λοιπόν από το Περιστέρι, Αιγάλιο και Κυψέλιο που θα κληθείτε να πληρώσετε από 270 έως 360 ευρώ. Σε πόσες δόσεις, κύριε Χριστόπουλε, πρέπει να πληρωθεί αυτό το χαράτσι? Σε πέντε, Γιώργο, σε πέντε διμηνίες. Πέντε διμηνίες δόσεις, δηλαδή 10 μήνες πρέπει να μαζεύει λεφτά ο κόσμος. Πέντε λογαριασμούς, Γιώργη. Πέντε λογαριασμοί της ΔΕΗ που έρχονται. Ερώτημα. Δεν θέλω να το πληρώσω με το ρεύμα γιατί είναι πολύ το ρεύμα. Και πέφτει μεγάλο βάρος σε μένα. Τι κάνω? Πάω στην ΔΕΗ, δηλώνω ότι στείλτε το μου στην εφορία. Μάλιστα. Και μπορώ να κάνω εκεί κουμάντο, να κάνω διακανονισμό, να κάνω οποιαδήποτε δυνατότητα. Αυτό είναι πλέον νομοθετημένο, η ΔΕΗ οφείλει να το κάνει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μπαίνοντας στην εφορία πληρώνω και είσοδο. Τα 10 ευρώ το ρεύμα, έτσι. η ΔΕΗ όχι σε καμία περίπτωση, Γιώργο, δεν μου κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ. Έτσι μην υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να πάω πρώτα στη ΔΕΗ να το δηλώσω ή μπορώ να πάω κατευθείαν στον έφορο? Όχι. Και να του πω, κύριε έφορα, εγώ θέλω. Στη ΔΕΗ για να φύγει, να αποσυνδεθεί από το λογαριασμό, να φτάσει στην εφορία. Έχουμε λοιπόν Περιστέρι, Αιγάλιο, Κυψέλη, 270 έως 360 ευρώ το χαράτσι. Συνεχίζουμε με Αγία Παρασκευή, Μαρούση και Ερυθρέα από 840 έως 950 ευρώ. Άγια Νάργυρη, Κερατσίνη, Πέραμα, 280 έως 350 ευρώ. Βύρονας, Γαλάτσι, Ζωγράφου, 350 έως 460 ευρώ. Κηφισιά, Γλυφάδα, Ψυχικό και Πεύκη, 1420 έως 1900. Είναι ανεβασμένες οι τιμές, πολύ. Είναι λόγω των αντικειμενικών. Άλυμος, Παλαιό Φάληρο και Πεντέλη, από 950 έως 1560 ευρώ. Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Μεταμόρφωση, 350 έως 720 ευρώ. Πολλά τα λεφτά, παιδιά. Πού να τα βρεις τώρα με ανεργία? Το ξέρω. Κάντε να ζητήσεις από τον άνεργο, πάμε. Χαϊδάρι, Δάφνη και Μελίσια, από 440 έως 920 ευρώ. Κέντρο Αθήνας, 420 έως 1460 ευρώ. Και πάμε Θεσσαλονίκη μας. Πάμε να δούμε τι θα πληρώσει λοιπόν Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης που θα πληρώσετε από 410 έως 1690 ευρώ. Με ρωτάτε πάρα πολύ, γιατί είναι ανεβασμένο το κέντρο της Θεσσαλονίκης τόσο πολύ? Παιδιά, όλη η παραλία της Θεσσαλονίκης πληρώνει όπως το κέντρο. Ναι. Θεωρείται μια από τις πιο ακριβές περιοχές διότι έχει θέα. Βλέπει το Θερμαϊκό. Φανταστείτε να βλέπει και τον Τόμψεν πόσο θα πλήρωνε. Πάμε. Ευκαρπία και Εύοσμος. Γιώργο. Ναι. Ευκαρπία. 480 έως 660 ευρώ. Μόλις άκουσες Τόμψεν έπαθες blackout. Ναι, έτσι. Εγώ να δεις τι παθαίνω. Νεάπολη και Πηλαία. 480 έως 950 ευρώ. Θέρμη και Καλαμαριά. Θέρμη και Καλαμαριά 600 έως 1020 ευρώ. Πες μια καλημέρα στο Χάρη Κλίν. Στον κύριο Χάρη Κλίν. Στο Χάρη Κλίν, το φίλο μου. Πάρα πολύ. Δεν ταιριάζει, Γιώργο. Είναι ακριβό να έχεις το τίτλο της νύμφης του Θερμαϊκού, έτσι. Βέβαια, πληρώνεις τη θέα, κατάλαβες τώρα. Το τίτλο, νύμφη. Λοιπόν, η Αμπελόκηπη στη Θεσσαλονίκη 320 έως 540 ευρώ. Καλοχώρη και Επανομή 420 έως 660 ευρώ. Λαγκαδάς 520 έως 660 ευρώ. Ναι, Μενεμένη. 510 έως 610 ευρώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κεστελίδη. Υπηρετούσαμε μαζί τη θητεία μας. Ζαχαροπλάστη στη Μελεμένη. Στο στρατό ήταν μαγειράκος. Και Πανόραμα. Πανόραμα εκεί τη Σουχτεράδα. Πράγματι είναι και ωραία περιοχή. Τι να κάνουμε. 1100 έως 1420 ευρώ. Θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα με την